Δημοκρασία. Τσούκας Γιάννης, νούμερο 7, Τσούκας. Το 7, το 7 εξ επαφής και απεκρούει ο τελευταία στιγμή ο Βιταλιώτης. Το Λευτέρη τον Κότση, ένα παλιό γνώριμο, βγάζει μια πολύ εξαιρετική παλιά με το νούμερο 10, το Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλος και κάνει το 1-0. Κάνει το 0-1 μέσα στην τριγλή Αραφίνα στο 14ο λεπτό. Μπαίνει μόνος ο Πράμπας. Βλέπουμε μια πολύ κομβική φάση από τον Πράπα που δεν την αξιοποιήσε μαζί με τον Άντι Σένε. Βγαίνει στην αντεπίθεση τα γλυκά νερά. Δίνει την μπάλα στο Βιταλιώτη. Σουτάρει ο Βιταλιώτης. Δοκάρι! Μια φάση κομβική σουτ από τον Λευτέρη Κότση. Δεν το πανηγυρίζει ο Λευτέρης. Δεν το πανηγυρίζει ο Λευτέρης Κότση. Παλιά του ομάδα κάνει το 0-2 ο Λευτέρης Κότσης. Την Τριγλία σίγουρα τη σέβομαι, σίγουρα έχω περάσει καλά σε αυτή την ομάδα. Σήμερα έπαιζα για τα γλυκά νερά και είμαι πολύ χαρούμενος για την νίκη αυτή. Σίγουρα χάρηκα γιατί εντάξει είναι ένα γκολ για την ομάδα μου όπως ξανάπα. Μεγάλη νίκη. Την άλλη εντάξει εννοείται. Ενώ τη σέβομαι την ομάδα και όπως ξανάπα, με έμαθε ο κόσμος στην Τριγλία. Πέρασα καλά στην Τριγλία, τη σέβομαι πολύ και θέλω να έχει η Τριγλία μια καλή συνέχεια. Αυτή η συγκεκριμένη θα βοηθηθεί τα μέγιστα όσον αφορά την ανάλυση των αγώνων, την προβολή και όλα τα επακόλουθα, τα οποία πρόκειται να δώσουν μια έτσι άλλη όψη στο πρωτάθλημα μας. Δεύτερον, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εξαιρετική ομάδα της Τρίγλιας και να δώσω καλή συνέχεια και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Παρασκευαδί που τον είχα παίχτη στον Εθνικό Αστέρα στη Β' Εθνική. Η Τρίγλια είναι μια εξαιρετική ομάδα η οποία έχει αρχή και τέλος σαν ομάδα, σας μιλάω από πλευράς τακτικής, προπονητική. Λοιπόν, δεν νομίζω να περάσει από εδώ μέσα αντίπαλος. Είναι μια εξαιρετική ομάδα, δεμένη ομάδα με τις γραμμές της. Απλά εμείς έτυχε να κάνουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, πάρα πολύ μεγάλη εκτέλεση των βασικών αρχών που κάνουμε στην προπόνηση. Είναι αυτό που λέμε, μας βγαίνουν τα πλέον εκτήματα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε την υπομονή που έπρεπε. Είχαμε έναν εκνευρισμό από το 0-2 και δεν είχαμε την υπομονή που έπρεπε για να δημιουργήσουμε και να φτάσουμε στην αντίπαλη περιοχή. Τις φορές όμως που είχαμε την υπομονή, δημιουργήσαμε και δεν βάλαμε τα γκολ. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν μπήκαμε καλά στην αρχή, στο πρώτο ημίχρονο. Δεχτήκαμε δύο γκολ από δικά μας λάθη. Και έτσι η φυσική ροή του παιχνιδιού είναι να προσπαθήσουμε να πιέσουμε, να δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ. Από τη στιγμή που δεν βάζεις το πρώτο γκολ, δεν μπορείς να διεκδικήσεις κάτι μετά στο υπόλοιπο του παιχνιδιού.